Στη σημερινή συνάντηση προσήλθαμε με θεσμική συνέπεια αλλά και σοβαρές επιφυλάξεις για τις πραγματικές προθέσεις της κυβέρνησης. Όπως ήδη έχω πει, ήρθαμε για να ακούσουμε. Η κυβέρνηση είναι αντιμέτωπη με τα αδιέξοδα της δικής της πολιτικής που δημιούργησε σε βάρος των πολιτών αλλά και της οικονομίας της χώρας. Αναζητά σωσίβιο σωτηρίας. Η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε επικοινωνιακά τεχνάσματα. Η Βουλή είναι ο μοναδικός χώρος όπου συζητούνται όλα. Για το θέμα του εκλογικού νόμου είχατε διαφωνίες. Στο θέμα της απλής αναλογικής. Της αλλαγής του εκλογικού νόμου προς το αναλογικότερο. Κοιτάξτε, το θέμα του εκλογικού νόμου δεν είναι ζήτημα πρώτης προτεραιότητας. Για το προσφυγικό, σε τι διαφωνήσατε, κύριε Πλακιωταγή? Γιατί η κυρία Γεννηματά μας είπε ότι όλα τα κόμματα συμφώνησαν εκτός από τη Νέα Δημοκρατία. Ποια είναι η δική σας διαφωνία? Σημείο της διαφωνίας σας. Το σημείο της διαφωνίας είναι ότι υπάρχουν σοβαρές ευθύνες της σημερινής κυβέρνησης για την αύξηση των μεταναστευτικών ορών. Είστε σύμφωνος με την δημιουργία hotspot στα νησιά ή υπήρξε κάποια διαφοροποίηση εκεί, κύριε Πλακιωτάκη? Υπήρχαν αρχικώς επιφυλάξεις, αλλά από την ώρα που η κυβέρνηση έχει δεχτεί την δημιουργία των hotspot, αυτά όλα πρέπει να δημιουργηθούν σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες. Κύριε Πλακιωτάκη, υπήρξε επικοινωνία σας και με τους υποψήφιους προέδρους της Νέας Δημοκρατίας για τα θέματα αυτά? Είχα συνομιλία μόνο με τους συνεργάτες μου, όπως και όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Ευχαριστούμε.